Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στις απειλές και σε ό,τι έλεγες. Έλεγα Πέτρο. Ότι λίγες ώρες πριν το Συνοδικό Δικαστήριο είχε κάνει μια ανάρτηση στο Facebook. Είναι ενδεικτική αυτή η ανάρτηση της ψυχολογικής κατάστασης, την οποία φέρεται να είχε ο εντολέας σας. Έλεγε ουσιαστικά ότι πάσχει από κατάθλιψη. Αυτό έχει αναρτήσει ο ίδιος, ότι έλεγε συγκεκριμένα ότι πολλές φορές κάθεται και κλαίει, γιατί σκέφτεται όλη αυτή την ιστορία την οποία βιώνει, και ζητούσε μάλιστα από τους φίλους, τους πιστούς, να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, το ψυχολογικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Λοιπόν, καταρχήν εμείς δεν έχουμε χρόνο να δούμε το δικό μας Facebook. Όχι να δούμε και του. Όχι, σας το λέω, γιατί για κάθε πελάτη. Τι αναρτήσεις κάνουν κάθε πελάτη. Καλό. Ναι. Το θέμα είναι αν σας έλεγε κάτι. Αν σας είχε πει κάτι εσάς, βέβαια. Με την κατάθλιψή του, με τα δύσκολά του. Όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοια εικόνα. Σας είχε πει όμως ότι ήθελε να βγει στην τηλεόραση, ότι ήθελε να βγει στη δική μας εκπομπή. Μου το είπε αυτό. Ο Σέργιος Αμαρτζής συνομιλούσε. Και ότι ήθελε να κάνει αποκαλύψεις. Επέμενε να βγει. Ναι. Και εγώ διαφώνησα. Λοιπόν, λέγοντάς ότι αυτά είναι πολύ προσωπικά δεδομένα που θες να βγάλεις των τρίτων. Και θα έχουμε μία επιπλέον αντιπαλότητα από αυτήν που ήδη έχουμε. Και τον είπα ότι συνοήσουμε την κυρία Ζήνα, εγώ δεν βγαίνω. Και μάλλον... Εμείς δεν του είχαμε πει να βγει, να το ξέρετε αυτό. Απλώς επέμενε για να βγει. Ο Στέργιος το γνωρίζει, γιατί ο Στέργιος συνομιλούσε. Ναι. Στέργιο, τι σου έλεγε? Ο ιερέας ζητούσε απεγνωσμένα να βγει στην εκπομπή, γιατί ήθελε να δικαιωθεί. Να δικαιωθεί, εντάξει, προφανώς ήθελε και να απαλλαγεί από τις κατηγορίες που τον βάραιναν, αλλά πιο πολύ μας έλεγε ότι ήθελε να εκδικηθεί τους ανθρώπους που τον έμπλεξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία στην ουσία και του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες λόγω αυτών. Ναι, αλλά μιλάμε γενικά και αόριστα για κατηγορίες και δεν ξέρουμε γιατί κατηγορείται ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών. Για διακίνηση. Για διακίνηση. Διακίνηση όχι. Διακίνηση όχι. Για κατοχή απλή. Ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι εσείς ότι. Εσείς ξέρετε καλύτερα το κατηγορητήριο. Επειδή ξέρουμε, αλλά πρέπει να το πούμε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί ακούνε για μένα. Δεν το πείτε. Ξέρετε, γιατί σας το λέω, κύριε. Έχει δέσμευση να μην το πω. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω και το σέβομαι, αλλά επειδή και οι τηλεθεατές παρακολουθούν τώρα από το σπίτι τους και πρέπει να γνωρίζουν για ποιο λόγο δικαζόταν εχθές ο εντολέας σας. Γιατί μιλάμε για μια δίκη γενικά και αόριστα. Είναι καλό να το πούμε. Νομίζω ότι έχει γραφτεί ούτως ή άλλως. Επειδή έχει γραφτεί σε κάθε επίπεδο, υπήρχε αυτή η κατηγορία των ναρκωτικών. Εγώ μπορώ να το πω ένα θέση με τον κύριο Προβατά που είναι λίγο πιο. Εντάξει, εγκρατήσει αυτό ήταν γνωστό εξάλλου και έχει διαρρεύσει. Πάντως δεν ήταν διακίνηση ναρκωτικών, ήταν κατοχή προς ιδία χρήση. Και εδώ πέρα πρέπει να επισημανθεί ότι με τον νέο νόμο της κυβέρνησης προς αποσυμφόρηση των πινακίων λόγω COVID, τέθηκε στο αρχείο αυτή η ποινική δικογραφία με βάση τη διάταξη του εισαγγελέως πλημμυλιδόγκων Βερίας. Άρα δεν υπήρχε καμία ποινική του καταδίκη και το ποινικό του Μητρό παρέμενε λευκό. Υπήρχαν κάποια άλλου είδους οικονομικά αδικήματα για τα οποία ο ίδιος. Τώρα την εγκυρότητα ή την πλαστότητα των οποίων εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε, μας προσκόμισε κάποια έγγραφα από τα οποία προέκυπτε ρητά ότι είχε απεμπλακεί. Δηλαδή και εμείς με τον κύριο Προβατά ήμασταν πεπισμένοι ότι για ένα τουλάχιστον μεγάλο μέρος των κατηγοριών είναι αθώος. Και με βάση και την συνεργασία που είχαμε μαζί του. Ναι, θα μπορούσε να πεπισμένοι. Ωστόσο όμως, επειδή αυτά που λέτε έχουν μια βαρύτητα, επιτρέψτε μας τώρα και ως εκπομπή. Γιατί μας παρακολουθεί και δεν τον υπερασπιζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και μπροστά σας το λέω, κύριε Προβατά, που είμαι υπό την έλεγχό σας. Ότι το δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο δεν εξετάζει αυτά τα δικήματα όσο αφορά το ποινικό κομμάτι απέναντι στην κοινωνία. Εξετάζει αν αυτή η προσωπικότητα με τα συγκεκριμένα προσωπικά ελλείμματα μπορεί να φέρει το σχήμα. Σίγουρα. Γι' αυτό και αποσχηματίστηκε. Ναι, απλώς δηλαδή, αν η ίδια προσωπικότητα. Ο κ. Προβατάς και ο κ. Τσίγκας είπαν το εξής. Ότι δεν είναι δυνατόν να μην τους δώσει την ευκαιρία να ξανασταθεί απέναντι στους αρχιερείς και να τους πει τα δικά του θέματα. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, είπαν ότι δεν θα το εξετάσει. Από όσο εγώ κατάλαβα, Ζήνα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πρόκειται για δευτεροβάθμιο δικαστήριο με έφεση η οποία ήταν εκπρόθεσμη. Άρα δεν γινόταν εξεταστική υπόθεση. Έτσι ισχυρίζονται. Γνώση του, αλλά το εκπρόσωπο. Είναι έτσι, κύριε Προβατά. Α, δεν το ξέρει η κοινωνία των πολιτών αυτό. Ναι, το εκπρόσωπο. Ότι ζήτησε όμως να εκδικαστεί μια υπόθεση που δεν είχε δικαίωμα να την διεκδικήσει. Έχει δικαίωμα το δικαστήριο να το θεραπεύσει. Ναι, αν θέλει. Αν θέλει. Αλλά να τα λέμε στην κοινωνία δεν των πολιτών. Όμως, γιατί σε λίγο θα πούμε, κύριε Τσίκα, με το αθώο, ότι εξεμάνει το παλικάρι και εκεί που. Περί δικαίου. Και επειδή ο εμπιτισμός έχει γίνει δεύτερη φύση μας εδώ και 1-2 χρόνια, και δεν είναι προσωπικό, μην παρεξηγηθώ, πρέπει και εμείς να θεραπεύουμε το λόγο μας που απλώς ήθελε μια δεύτερη ευκαιρία, την οποία και πρεσβεύει ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία μπορεί να έχει η Ζήνα μου και οι φίλοι τηλεθεατές για να συνεχίσει τη ζωή του με μια άλλη δουλειά, άλλη ιδιότητα και να προσφέρει στην κοινωνία και στον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί να είσαι ποιμένα ανθρώπων να δίνει το παράδειγμα όταν εσύ ο ίδιο έχει ένα παρελθόν το οποίο έχει μέσα παραβατικότητα. Ανθρώπινο, σεβαστό,
του το αναγνωρίζουμε, όπως μπορεί να μου συμβεί και σε μένα. Έτσι, άνθρωποι είμαστε. Αυτό ήταν θέμα δικαστηρίου. Αλλά πρέπει και η Εκκλησία να αποφασίσει ποιους θέλει στους κόλπους της να φέρουν το σχήμα και ποιους δεν τους θέλει. Δεν κρίναμε καταρχήν την αθωότητά του ή την ενοχή του. Απλά δεν είναι προσωπικό. Απλά ξέρετε, και εγώ κρατάω μια θέση από την άλλη πλευρά. Γιατί δεν έχουμε την άλλη πλευρά της Εκκλησίας. Δεν τον υπερασπιζόμαστε αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά το χτεσινό. Όχι, βέβαια. Θέλω να σας πω ότι εμείς θυματοποιηθήκαμε εν τέλει. Οπότε αυτή τη στιγμή. Θα είπατε τέλεια. Απλά το αθώος αυτή τη στιγμή σε έναν φίλο που έχει και άλλα προβλήματα και μας παρακολουθεί, έχει άλλες εννοίες. Το αθώος χτυπάει στο υποσυνείδητο και σου λέει αθώος ήταν ο άνθρωπος και για να εγγυηθεί γιατί τον αδίκησαν, πήρε 2 δίλητρα με καυστικό υγρό και τα έριξε στους παλιοπαπάδες. Δεν προκρίνουμε την αθώοτητά του. Σε περίπτωση που δεν το απαντούσαν με αλήθεια το ερώτημα του αν. Άμα του λέγαμε ψέματα, δηλαδή δικαιούται. Ούτε να ρίξει το βιτριόλι. Αυτό λέμε. Μα ούτε προκρίνεται. Το αντίθετο λέμε, αλλά λέμε πώς σκέφτηκε. Αυτό δείχνει προμελέτη που περιγράφει. Απλά είπαμε ότι είχε. Υπήρχε προμελέτη. Είναι προμελετημένος δόλος. Το έφερε μαζί του, παιδιά τώρα. Είχε κάποια έγγραφα μαζί του τα οποία θα μπορούσαν υποθετικά για μέρος των κατηγοριών να τον απαλλάξουν, τα οποία ήταν. Και με την κρίση που έχουμε τόσα χρόνια σαν δικηγόροι. Κύριε Τζίκα, ο κύριος Προβατάς έφυγε πολύ πιο γρήγορα. Έφυγε, την έκανε. Δηλαδή λέτε ότι θα υπήρχε η περίπτωση να του πούνε δεν πειράζει γέροντα, γύρω πίσω στην εκκλησία σου και στο. Θα μπορούσε να μην τον διώξουν. Με αυτές τις κατηγορίες, με συγκρούσεις στο παρελθόν με τον αρχιερέα του τόπου του, με τον Μητροπολίτη Βέρειας, με τσακωμούς με πιστούς, με όλη αυτή την πραγματική, αν θέλετε. Κακή συμπεριφορά που του καταλογίζουν, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να είναι αθώος, όπως λέτε. Αλλά έχει σκανδαλίσει την τοπική του κοινωνία. Επειδή ασχολείστε και με το εκκλησιαστικό δίκαιο, αυτά ξέρετε. Δηλαδή, ο πιλότος δεν δικαιούται να πάρει στο εφετείο τώρα. Βεβαίως, όλα δικαιούται. Αλλά δυστυχώς έχασε τη δυνατότητα. Είχε εκπρόθεσμη έφεση. Πριν να ακούσω τον κύριο Τζίκα, τι λέει ο δικηγόρος του, μια και μου δίνεις τώρα την πάσα. Αυτά είναι νομικά θέματα. Ο δικηγόρος θα μίλησε. Εννοείται. Αν δεν ήξερα τι λέω, δεν θα το λέγα, κύριε Τζίκα. Είστε ο άνθρωπος που μείνατε πίσω όταν ο κύριος Προβατάς έφυγε. Εδώ τώρα είναι. Τι έγινε με τους αρχιερείς. Από τη λογή δική μου να παρατηρήσω το σκηνικό. Έμεινα πίσω επειδή κουκάλωσα ο κύριος Προβατάς. Μείνατε πίσω γιατί ο κύριος Προβατάς είναι πιο γυμνασμένος. Ο κύριος Προβατάς, αλλά χτες ήταν για να τα λέμε με καυστικό υγρό. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να δούμε τι λέει. Ο συγκεκριμένος ποινικός δράστης, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι ψυχιατρικά ασθενής. Η άδικη πράξη η οποία τέλεσε κατά το άρθρο 34 έρει τον καταλογισμό ή τον έρει ολοκληρωτικά εξ ολοκλήρου όπως αναφέρει το άρθρο 34 ύστερα από την τροποποίηση του 2019, την αλλαγή του ποινικού κώδικα, είτε τον έρει μερικώς. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν ψυχικά ασθενή άνθρωπο, ο οποίος πριν από 1,5 μήνα προσπάθησε να δώσει τέρμα στη ζωή του. Έπαιρνε σκληρή φαρμακευτική αγωγή, βαριά αντικαταθλιπτικά φάρμακα, τα οποία δεν μπορούσε να έχει την ψυχική ηρεμία, παρότι θα αναρωτηθούν κάποιοι ότι έχει ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ότι έχει οργανώσει το έγκλημα, ότι το έχει προμελετήσει, ότι είναι εκ προμελέτης το έγκλημα. Αναφέρει λοιπόν το άρθρο 34 ότι έστω και αν έχουν γίνει οι οργανωτικές πράξεις, δεν σημαίνει ότι έχει αντιληφθεί το αδίκημα αυτό που έχει πράξει. Αν δεν ευσταθήσουν οι ισχυρισμοί του εντολέας μας ότι δέχεται σκληρή φαρμακευτική αγωγή και πως η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν αναφέρει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος νοσεί ψυχιατρικά, θα παραιτηθούμε εκ της υποθέσεως. Και πέρα από σύν της άλλης, ζητάμε εκ των προτέρων συγγνώμη για τα θύματα τα οποία δεν έχουν καμία ευθύνη, ούτε έχουν προκαλέσει την άδικη πράξη του δράστη. Το βιτριόλι το προμηθεύτηκε από ό,τι μου εκμυστρεύτηκε στον 7ο όροφο της Γαδά, στα κρατήρια του της Γαδά, από μια εταιρεία η οποία προμηθεύει χημικές ουσίες. Δεν μου το είπε βιτριόλι, μου το ανέφερε ως χημική ουσία. Και όταν το ρώτησα σε τι τιμή το αγόρασε, μου απάντησε στην τιμή των 40 ευρώ. Τα είπε λοιπόν, εσείς δεν γνωρίζατε για θεραπείες και τα λοιπά. Πάντως, μένετε πίσω λοιπόν. Μένω πίσω. Ο κύριος Προβατάς φεύγει. Έχει ρίξει τα 2 μπουκάλια καυστικό υγρό. Αυτό τέλος πάντων. Σηκώθηκε ευγενέστατος, αυτή είναι η αντίφαση, γι' αυτό και δεν το περιμέναμε. Πολύ ευγενικά και ζήτησε το λόγο από τον προεδρεύοντα. Είπε, μπορώ σας παρακαλώ να έχω το λόγο. Όρθιος κιόλας, με σεβασμό. Οπότε βλέπουμε και εμείς μια στάση κάποιου ανθρώπου που απλά θέλει να μιλήσει. Κάθεστε δίπλα του, εσείς να τον υπερασπιστείτε. Από πίσω. Ακριβώς από πίσω. Τώρα μιλάμε σε εκατοστά. Ναι. Ο προεδρεύω του δίνει το λόγο, λέει ο ίδιος. Σας έχει μιλήσει ο Μητροπολίτης Βερείας, επειδή θεωρούσε ότι ήταν προκατηλημένοι. Αυτό μας το είχε πει και εμάς από πριν. Και εμείς δεν το είχαμε πει. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε σε καμία περίπτωση. Αν θεωρείτε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπως πρέπει και όπως διατάσσει η νόμιμη οδός. Απαντάει ο προεδρεύων όχι. Συνεχίζει λοιπόν με πιο έντονο ύφος και λέει. Δεν σας μίλησε ο Βερείας.
Ανταπαντά λοιπόν πάλι ο πρόεδρος, όχι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ανοίγει την τσάντα. Εγώ νομίζω ότι θέλει να βγάλει κάτι, ένα στυλό, κάτι, οτιδήποτε. Ένα έγγραφο. Δεν πήγε το βήμα, οτιδήποτε τέλος πάντων. Βγάζει ένα μπετόνι και αρχίζει και ρίχνει. Εμένα, επειδή δεν έπεσε ακριβώς πάνω με εκείνη τη στιγμή, νόμιζε ότι ήταν νερό. Όχι. Κάποιοι ιεράρχες είπαν ότι, ότι νόμιζε ότι είναι αγιασμός για να τους ντροπιάσει, να τους δείξει ότι τέλος πάντων δεν ακολουθούν την πίστη. Άρχισε λοιπόν να πετάει. Όταν άρχισα να βλέπω αίματα, τα ράσα καμένα, τα ράσα κατακάηκαν, δεν υπήρχε ύφασμα. Θα ήθελα να πω εδώ ότι αν δεν φορούσαν τα ράσα κληρικοί, εμείς τα μακριά ρούχα αυτά, για τα οποία με τον κύριο Προβατά μάλιστα είχαμε έτσι δυσαρέσκεια πριν και λέγαμε μέσα στο καλοκαίρι με αυτά τα ρούχα. Καλό καιρό, ζέστη. Τελικά αυτά μας σώσανε, η αλήθεια είναι. Γιατί άμα είχαμε γυμνό δέρμα. Βέβαια, και εγώ σα. Όπως ο κύριος Προβατάς μπήκε στο πρόσωπο, θα κεγόμασταν κανονικά. Υπήρχε ένας πανικός, υπήρχε ένας αστυνομικός έξω από την αίθουσα για την οποία πάλι απορρίσαμε. Και λέω και εγώ τώρα. Αυτός αστυνομικός. Τι χρειάζεται. Δικαστήριο. Δεν είναι ποινικό. Τι δουλειά έχει εδώ. Ό,τι και να γίνει, ο άλλος δεν πάει φυλακή. Τελικά. Όχι απλά χρειάστηκε, ήταν και λίγος. Εισέβαλε ο αστυνομικός μέσα, εκείνη την ώρα εντάξει, μετά από αυτή τη στιγμή έφυγα κι εγώ. Έμεινα λίγο παραπάνω από τον κύριο Προβατά, αλλά δεν κάθισε και πάρα πολύ ώρα. Πήγαμε στις τουαλέτες όπου ήταν. Δεν καθίσατε να πιάσετε και κουβέντα. Όχι, μετά από ένα σημείο δεν μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα αυτή και το σκηνικό για να παραμείνω παραπάνω. Πήγαμε στις τουαλέτες, εκεί πέρα υπήρχε μια μανία των. Κληρικών, κάποιοι εξ αυτών ούριαζαν. Τροπολιτών, να ρίξουν νερό και. Ναι, νερό πολύ, αίματα παντού, καμένα τα ράσα. Κατευθείαν ήρθε η αστυνομία. Δηλαδή θεωρώ ότι σε περίπου 5 λεπτά, και που ίσως λέω και πολύ. Εγώ κατέβηκα κάτω και είπα ειδοποίηση στην αστυνομία. Δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς τι γίνεται πάνω. Ναι, ναι. Ήρθανε πάρα πολλά περιπολικά και. Μοτοσυκλέτες. Ο εντολέας σας παρέμενε στο χώρο. Δεν έφυγε για να τους πλησκάσει. Δεν προσπάθησε να διαφύγει. Λογικά τον είχε συλλάβει, τον είχε κινητοποιήσει με το όπλο του ο ένας αστυνομικός που βρισκόταν έξω από την αίθουσα. Τελευταία φορά που τον είδαμε λοιπόν ήταν να βγαίνει, δεν μας μίλησε καθόλου και να επιβιβάζεται στο περιπολικό. Και από τότε δεν είχατε επικοινωνία. Και ούτε νομίζω θα θέλαμε να είχαμε άλλη. Δηλαδή τώρα μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα αυτά τα οποία συνέβησαν.